Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε νοσοκομεία υποχρηματοδοτούμενα με ελάχιστες προσλήψεις σε όσους καθόλου προσωπικού και αυτές βέβαια μελλοντικές σχέσεις εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι τωρινό φαινόμενο η υποστελέχωση των νοσοκομείων. Πολλά χρόνια δουλεύουμε με ΟΑΕΔ, με συμβάσεις 6-8 μηνών και τώρα τελευταία τους επικουρικούς που δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο χώρο των νοσοκομείων ή όχι. Καμία πρόβλεψη δεν έχει ληφθεί για την πρωτοβάθμια φροντίδα και φάνηκε ξεκάθαρα τώρα με την πανδημία εδώ και ένα χρόνο, γιατί αν είχαμε στηριγμένη και αναπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα θα ανέκοπτε και λίγο τα περιστατικά που βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι λοιπόν και στο Δρομοκαΐδιο, που είναι επίσης ένα υποχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο, βρεθήκαμε μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Ένα χρόνο δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να αυτοσχεδιάζουμε στα διάσπαρτα περιστατικά, μέχρι αυτό που έγινε πριν ένα μήνα, που βέβαια δεν ξέραμε πώς θα διαχειριστούμε τα περιστατικά COVID και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 3 τμήματα με COVID περιστατικά, γέροντες, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, πολύ λίγα μέτρα προστασίας, χωρίς καμία τεχνογνωσία και υποδομή και εξοπλισμό. Και σαφώς βέβαια μεταφέραμε πολλά περιστατικά στα έξω νοσοκομεία. Το μόνο που ενδιέφερε όλη αυτή την περίοδο ήταν οι εμβολιασμοί, λες και ήταν το πρωτεύον σε ένα νοσοκομείο με τέτοια ιδιαιτερότητα, οι οποίοι έγιναν κιόλας, αλλά ευτυχώς σταμάτησαν. Ο σχεδιασμός του τι μέλη γενέστε δεν υπήρξε ποτέ. Το κακό είναι ότι τώρα που φτάσαμε στο σημείο τα νοσοκομεία τα γενικά να έχουν φανατίσει και να μην μπορούν να πάρουν τα δικά μας περιστατικά, τα νοσούτα με COVID, χάνηκε όλη η γύμνια του συστήματος υγείας και ειδικά στο νοσοκομείο. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Θεωρώ ότι αν δεν παρθούν ριζικά μέτρα θα συνεχιστεί και θα το έχουμε πολύ ακόμα. Ζητάμε προσλήψεις προσωπικού μόνιμες, ζητάμε χρηματοδότηση του νοσοκομείου, σχεδιασμό του τι μέλη γενέστε, τι θα γίνουν αυτά τα περιστατικά, γιατί όπως είπα πριν έπρεπε να έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Δεν ακούγεται. Ζητάμε την ένταξη στα βαρέα και αντιγίνα. Νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο αυτό που χρόνια φωνάζουμε και ποτέ δεν επιτεύχθη. Και βασικά έχουμε ζητήσει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και το μόνο που μας απάντησε το Υπουργείο και η Διοίκηση είναι ότι θα δώσουν σε ιδιώτες τα εκούσια περιστατικά που δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας, προφανώς για να ταγιστούν κάποιοι κλινικάρχες και όχι να δώσουν ουσιαστική λύση στη διαχείριση και της εφημερίας, γιατί παράλληλα το νοσοκομείο εφημερεύει και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επιβαρυντικό.